Κατερίνα Λαζαρίδου. Ας ξεκινήσει η μονομαχία. Πάμε! Απόφαση ηρωική. Ο αέρας μου τρυπούσε το κορμί και μου ζητούσε μια απόφαση ηρωική. Πήρα εφημερίδα και στυλό. Βρήκα διαμέρισμα φθηνό. Τρία νίκια να το κλείσω. Επιπλά για να το δείσω και δεν θέλω να σε ξαναδώ. Τρία νίκια να το κλείσω. Επιπλά για να το δείσω και δεν θέλω να σε ξαναδώ. Αλλά ντρέπομαι να σου το πω. Θέλω πίσω να γυρίσω και συγγνώμη να ζητήσω. Αλλά ντρέπομαι να σου το πω. Πως χωρίς εσένα είμαι μισή. Δεν πετιέται έτσι μια ζωή. Θέλω πίσω και συγγνώμη να ζητήσω, μα με κυνηγάει μια φυγή. Θέλω πίσω να γυρίσω και συγγνώμη να ζητήσω, μα με κυνηγάει μια φυγή. Μπράβο. Είχα μία αγωνία ότι την ώρα που θα τραγουδούσε η Κατερίνα μπορεί να μιλούσες, αλλά έμεινε σιωπηλή. Μπράβο. Με είδες. Σε είδα, focus, ναι. Focus. Ναι. Θυμίζω ότι όταν ήρθες, είχες τραγουδίσει το Δελές Κουβέντα. Φαντάζομαι να φερώσουν σε όλους μας. Εννοείται. Για πείτε μας, κύριε Μαραβέγια. Μπράβο και στις δυο σας καταρχάς. Ευχαριστούμε. Μπράβο πολύ. Προπαντός σε εσένα, Κριστάλλο, που ξέραμε ότι ταλαιπωρείς από μία ίωση και παρόλα αυτά κατάφερες να είσαι εδώ σήμερα και να δώσεις το καλύτερό σου εαυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ήταν στο νοσοκομείο για την ακρίβεια. Στο νοσοκομείο κιόλας. Ήταν στο νοσοκομείο. Ναι. Είδες την καλή δουλειά που κάνανε στο νοσοκομείο. Ναι, ήταν πάρα πολύ καλή όλοι, ναι. Μπράβο. Μου κάνανε και αφιερώσεις εκεί πέρα. Σε κάποια φάση, όταν μου πέρασε, το τραγουδούσα το χειμωνιάτικο πρωί για να δω αν βγαίνει. Δηλαδή ήταν πολύ ωραία. Τι αφιερώσεις σου κάνανε, σου κάνανε αφιερώσεις. Οι νοσοκόμες, δύο νοσοκόμες μπορεί να είναι και εδώ, μου είπαν ότι θα έρθουν, δεν ξέρω αν είναι εδώ κάπου τα κορίτσια. Παρακαλώ, μου λένε να τραγουδήσω. Α, είναι εκεί, νάτες, παιδιά. Οι νοσοκόμες! Σας αγαπώ! Μπράβο! Ευχαριστούμε πολύ που μας την κάνατε καλά. Κριστάλλο, δεν είχε σχέση με τη φωνή σου όμως η ίωση αυτή, έτσι? Όχι. Εντάξει, να σου πω κάτι. Σε εξάντλησε όμως. Ναι, με το διάφραγμα λίγο, γιατί ήταν το στομάχι, ναι. Ναι, δεν θέλουμε λεπτομέρειες. Αυτό που βλέπουμε είναι η εξαντλημένη βερσιόν, δηλαδή. Όχι, δεν έκανα αυτό που νομίζεις. Καλέ. Ανθρώπινο είναι μέσα στο σώμα μας είναι όλα. Λέω να γυρίσουμε στο τραγουδιστικό λιγάκι. Δεν υπάρχει καμία ντροπή, οτιδήποτε κρίνει ή παθαίνει, κάνει το σώμα. Εννοείται, σ' αγαπώ. Για πώς σ' αγαπώ, Κριστάλλο. Πάμε στην Έλενα τώρα, με την άδειά σου. Εννοείται. Ήσασταν πάρα πολύ καλές. Καλή επιτυχία και στις δύο κορίτσια. Ευχαριστούμε, Έλενα. Πρέπει βέβαια να πω, να σημειωθεί αυτό στα πρακτικά. Ότι η Στάλλο δεν έχει φέρει ακόμα τα κουλουράκια που μου έχει υποσχεθεί. Μία εβδομάδα τώρα. Όχι. Σου έχω φέρει κάτι. Τα έχει μαμά. Πού είσαι, μαμά? Πού είναι η μαμά με τα κουλουράκια? Μαμά,
Πού τα κουλουράκια, θέλω να τα δω τώρα. Μαμά, πού είναι? Θα στα φέρει, Άκη. Σα υποσχέθηκα, σα υποσχέθηκα. Και του κύριου Καπουτσίδη, πουρεκάκια. Μπορεί να ήμουν άρρωστη, αλλά τηρώ τις υποσχέσεις. Τώρα δεν έκανες κάτι. Λείπει κάτι. Γιατί είμαστε και τρεις. Αν φύγει κάποια, θα κλέβαμε. Εμείς τίποτα. Μάτια χέρια. Εσύ τώρα, δηλαδή αμέσως. Κουρεκάκι εδώ, κουλουράκι εκεί, τίποτα δεν έκανες. Να σου πω, θα σας περίμενε, Γιώργο, δεν θα τους κεράζεις όλους. Εγώ δεν το είπα έτσι. Κρυστάλλο μου, δεν είπα κάτι. Γιατί μου είπες να περιμένω. Δεν πρόλαβα να αναπνεύσω. Συνέχισε. Δηλαδή ξέρω ότι. Ξέρω. Ότι η Κατερίνα μπορεί να πει χίλια δυο πράγματα. Διαφορετικά τραγούδια, έχει την τεχνική ικανότητα. Έχει, δηλαδή, είναι... Και ξέρω ότι η Κρυστάλλο μπορεί να προχωρήσει πάρα πολύ, γιατί έχει αυτή την, έχει αυτή την άβρα, έχει αυτή τη δύναμη, την εσωτερική. Δηλαδή είναι και οι δύο πάρα πολύ... Τις θέλω και τις δύο. Δεν μπορώ, δηλαδή. Τώρα όμως θα πω ότι πρέπει να αποφασίσεις. Δεν μπορώ, Γιώργο, δεν μπορώ, αλήθεια το λέω. Είναι λάθος. Δηλαδή, ό,τι και να κάνω τώρα είναι λάθος, το καταλαβαίνεις. Πες μου, λοιπόν, το λάθος. Έλα. Ποιο είναι.